Σε ανακοίνωσή του, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Σημαθίας αναφέρει τα εξής. Εντελώς ξαφνικά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, άρχισε να εφαρμόζεται από 1η Οκτωβρίου του 2012 το νέο σύστημα συνταγογράφησης που καθορίζει τιμή αναφορά στα φάρμακα. Με τη διαδικασία αυτή, οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται σημαντικά με αύξηση της συμμετοχής τους στα φάρμακα που ήδη λαμβάνουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ασφαλισμένοι πάσχοντες από κατάθλιψη, καρκίνο, μεταμοσχευμένοι, νεφροπαθείς και άλλοι αναγκάζονται να πληρώσουν και μάλιστα τεράστια ποσά, ενώ μέχρι σήμερα η συμμετοχή τους ήταν μηδενική. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους ότι οι φαρμακοποιοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη νέα αυτή οικονομική επιβάρυνση, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις είναι δυσβάστακτη. Και συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Σημαθίας λέγοντας: «Η συνεχιζόμενη αντιμετώπιση της φαρμακευτικής περίθαλψης όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως προϊόν προς αφέμαξη μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει πει και κανένα όχι στην Τρόικα και όχι να επιβάλλει νύχτα νέα χαράτσια με την αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και να μας αναγκάζει να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη δίκαιη και έντονη αγανάκτηση».